Χριστόφερε, γυρνάω από χθες σπίτι και έτσι όπως μπαίνω μέσα στο σπίτι, περιμένει πίσω από την πόρτα η μητέρα μου με μία πορτοκαλάδα στο χέρι. Μου την είχε στημένη. Γεια σου, Γιουπί! Βρισκόμαστε επιτέλους στο ένατο επεισόδιο, τα καταφέραμε. Ένατο επεισόδιο λοιπόν για το The After School Show, σήμερα κοντά σας από το κέντρο της Θεσσαλονίκης, εδώ σε έναν από τους πιο γνωστούς δρόμους. Στην Ικτίνου Μεζεύξηδος. Ικτίνου Μεζεύξηδος, εμείς είμαστε επί της Ζεύξηδος. Έχει καταπληκτικό καιρό, ο ήλιος λάμπει, τα πουλάκια τη τυβίζουν. Κρίματα, τι άλλο συμβαίνει. Κρίματα, κρίμα που έχετε σχολείο. Κρίμα που εσείς έχετε σχολείο, ενώ εμείς κάνουμε γύρισμα. Μπορούμε να δείξουμε και πλάνο σχολείου. Και επιστρέφουμε πίσω! Επίσης, έχουμε μπει επιτέλους εσείως και πολύ δυναμικά στο 2016 και αυτό σημαίνει ότι είμαστε πάρα πολύ λίγους μήνες μακριά από την καινούργια κατασκηνωτική περίοδο. Δεν είπα ούτε ένα έτσι. Μπράβο, Βασίλη, συγχαρητήρια! Και εδώ θέλω να πω, παιδιά, μ' ακούτε, μπαίνει άνοιξη σε λίγο. Δεν έχει μείνει σχεδόν τίποτα. Αρχίζει η θερμοκρασία να ανεβαίνει, αρχίζουμε να αφήνουμε πίσω μας το χειμώνα και η Γιούπη πλησιάζει όλο και πιο κοντά μας. Γι' αυτό και εμείς θέλαμε να κάνουμε μια εκπομπή και να σας. Ένα επεισόδιο για την εκπομπή και να σας ενημερώσουμε για το τι θα αλλάξει φέτος στην κατασκήνωση. Λοιπόν, φέτος θα γίνουν καινούργια πράγματα και όταν λέμε καινούργια πράγματα, εννοούμε αλλαγές σε χώρους της κατασκήνωσης. Η κατασκήνωση ανανεώνεται. Και όμως, περίμενε, γιατί δεν έχουμε ανανεώσεις μόνο στις χώρες κατασκήνωσης, αλλά έχουμε και στα στελέχη της κατασκήνωσης, καθώς αρχηγός της πρώτης περίοδου θα είναι. Ο κύριος Τριγκίδης Οδυσσέας. Στη δεύτερη και στην τρίτη θα είναι ο κύριος Σωτήρης Κοκκινόπουλος. Εντάξει, νομίζω ότι κάναμε φαν. Θέλουμε να ευχηθούμε καλή επιτυχία και στους δύο. Και στους δύο, γιατί σας αγαπάμε και το ξέρετε και, θέλουμε να μας προσέχετε. Τους δύο έψαμε και τα Βασίλη. Ναι, νομίζω ναι. Εντάξει, θα γεμίσουμε πάλι πάρα πολλά παιδιά. Ενδέχεται να έχουμε περισσότερα παιδιά από ό,τι πέρυσι και ενδέχεται να βάλουμε καινούρια σπιτάκια. Να έχετε το νου σας, να πείτε στους γονείς σας ότι το Μάρτιο θα ανοίξει το πρόγραμμα. Έτσι και αλλιώς είναι δωρεάν κατασκήνωση από τον ΟΑΕΔ. Μπαίνουμε, κάνουμε ηλεκτρονικά την αίτησή μας με τους κωδικούς του οποίους έχουμε. Το λέμε στους γονείς μας, κάνουμε την αίτηση, ερχόμαστε κατασκήνωση και περνάμε. Τέλεια, υπέροχα, μοναδικά γιατί έχουμε πάρα πολλά πράγματα να σας δείξουμε. Επίσης, έχουμε άλλες 8 μέρες για τις δηλώσεις των στελεχών ομαδαρχών και ειδικών στελεχών. Μην χάσετε αυτή την ευκαιρία να περάσετε πάρα πολύ καλά. Εδώ κάπου θα είναι το link για το τελευταίο μας βιντεάκι, το YouTube για μένα, που είναι το σποτάκι που δείχνει μεγάλους ανθρώπους να σας λένε πώς ξεμοραίνονται όταν έρχονται για κατασκήνωση. Για όλα αυτά, για όλες αυτές τις πληροφορίες μπορείτε να μπείτε στο yupi.gr. yupi.gr. Και επίσης από κινητές συσκευές όπως smartphone, tablet, κουτουλουπού, μπαίνουμε μέσα στη σελίδα της YupiCamp στο Facebook. Κάνουμε like, share και κερδίζουμε υπέροχα δώρα πάντα, το ξέρετε. Ωραία, λοιπόν, ήρθε η ώρα να σας πούμε 5 πράγματα τα οποία πρέπει να κάνετε για να είστε έτοιμοι για τη YupiCamp 2016. Το Top 5 ξεκινάει αμέσως τώρα! Yupi. Ξέρετε ότι η κατασκήνωση συνδέεται άμεσα με το μεγάλο πνεύμα, το Ινδιάνικο Μανιτού. Ακριβώς, και επειδή φτάσαμε λοιπόν στο νούμερο 1 της λίστας μας, το Top 5 λοιπόν για σήμερα, για το πώς πρέπει να προετοιμαστείτε για να έρθετε στην κατασκήνωση το καλοκαίρι. Το νούμερο 1 λοιπόν είναι η προετοιμασία για το μεγάλο Ινδιάνικο Πνεύμα. Και τώρα θα σας δείξουμε την διαδικασία της προετοιμασίας. Για να είναι λοιπόν το Ινδιάνικο Πνεύμα καλά μαζί σας και να μην έχει κανένα πρόβλημα, να είναι φιλικό και να σας αγαπάει κατά τη διάρκεια της κατασκηνωτικής περίοδου. Και να έχετε και εσείς καλή διάθεση, τι πρέπει να κάνουμε, Χριστόφορε? Τι πρέπει να κάνουμε? Να πάρετε δύο τεράστια φτερά και να κάνετε αου γύρω από ένα δέντρο. Και στο δεύτερο στάδιο, πρέπει να κάνετε αου αου αου.
Αυτό πρέπει να το κάνετε 35 φορές επί 3. Πόσο βγαίνει, Βασιλή? 105. 105 φορές το πρώτο και 45 φορές επί 4 το δεύτερο. Πόσο βγαίνει, 180. 180. Όχι, δεν βγαίνει. Ναι, 185. 180. 180. Ο Βασίλης είναι τέλειος στην αριθμητική. Συγχαρητήρια. Ο Άκης το βρήκε πιο γρήγορα. Τώρα διαβάζει μαθηματικά. Αλλά το σημαντικό είναι να βρείτε τα μαγικά φύλλα. Φτερά, μαγικά φτερά. Τα μαγικά φτερά. Χωρίς τα μαγικά φτερά δεν μπορείτε να το κάνετε. Κάντε το λοιπόν με τα μαγικά φτερά και εμείς συνεχίζουμε να κάνουμε για να ολοκληρώσουμε τους γύρους μας. Πάμε, Βασίλη. Ναι. Λοιπόν, γεια σου, Γιούπη. Ξέρεις ότι στην κατασκήνωση ερχόμαστε επειδή είναι καλοκαίρι και έχουμε πάρα πολύ θάλασσα. Λοιπόν, φέτος στη θάλασσα έχουμε βάλει και κάτι ακόμα πέρα από τα κανόνα. Έχουμε βάλει και extreme sport και ένα από αυτά είναι και το ταχύπλοο, το οποίο το έχουμε φέρει μόνο για εσάς εδώ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και ήρθε η ώρα να σας το δείξουμε. Πρόσεχε, Βασίλη, πρόσεχε! Πρόσεχε τα κύματα! Φτάσαμε αισίως στο number 3! Λοιπόν, το number 3 είναι ο τρομερός, εκπληκτικός Στίβος Μάχης! Στίβο, Μάχης, τι, όχι. Πώς είναι ο Στίβος Μάχης? Είναι αυτό! Πώς είναι ο Στίβος Μάχης, αυτό φορέ? Ο Στίβος Μάχης, λοιπόν, Βασίλη, είναι αυτό! Είμαστε εδώ πέρα στο νούμερο 4. Αλλά δεν θα σας το πούμε, θα σας το δείξουμε. Ακριβώς. Ένα χαλί έρχεται. Αλαντίν. Αλαντίν, προχώρα. Αλαντίν, κι άλλο. Αλαντίν, τελείωνε. Κρύο, κρύο. Απ' την άλλη. Απ' την άλλη, όχι από εδώ. Από εκεί, καλά πας. Επιτέλους. Και ακροβατικά όλα, Ντίν. Μπράβο, με βρήκες. Ρίψε με. Ξέρεις τι να κάνεις, το έχεις δει στην ταινία. Τρίψτο. Τρίψτο. Τελείωνε. Έλα, εύκολο είναι. Όχι. Δεν θα το τρίψω. Έχει ένα λεκέ λίγο πιο κάτω. Σου λερώνει τη ζακέτα. Τι λέει? Oh my friend! Λοιπόν, you are blue, boy! Λοιπόν, φέτος έχω σχέδιο. Tell me, boy, tell me. Νόμιζα ότι μιλάς μόνο αγγλικός. Λάθος νόμιζες. Είμαι το τζίνι του παραμυθιού. Μπορώ να λέω ό,τι θέλω. Λοιπόν, σήμερα, βασικά φέτος, σκέφτομαι να κάνω διακοπές στη Χαλκιδική. Ξέρεις κανένα καλό μέρος να ψηφτώ? I know, my friend, I know. You become κρασκίνωση in κρυοπηγή Χαλκιδικής. Πρόσεξε με, προσέχες. Πρόσεξε, boy. Πρόσεξε, Τζίνι, γιατί έχω κάτι να συζητήσω μετά. Εντάξει, πας. Για να μην. Στρίβεις και μπαίνεις Γιούπικαμ. Κατάλαβες, Γιούπικαμ. The big one. Γιούπικαμ, ετοιμάσου. Φτάσαμε στο νούμερο 5.
δύο μεγάλοι ογκόληθοι. Τι κάνουνε? Ενώνονται. Δύο μεγάλοι ογκόληθοι γίνονται ένα. Τι είναι αυτή η ογκόληθη, Χριστόφαρε, πες με τον πρώτο. Τι συμβαίνει? Το Yuppie Radio και το πρωινό φρικασέ ενώνονται με το The After School Show. Και στην κατασκήνωση φέτος και την πρώτη περίοδο και τη δεύτερη και την τρίτη θα ενωθούνε και θα συμμετέχετε και εσείς. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Θα μπείτε μέσα στο The After School Show, γιατί θα γυρνάμε εκπομπές κάθε μέρα. Θα μπείτε μέσα στο Yuppie Radio και στο πρωινό φρικασέ με αφιερώσεις. Τι άλλο, Βασίλη? Με παιχνίδια, με διαγωνισμούς που θα κερδίζετε τα δώρα εκεί μέσα. Και μην ξεχνάμε ότι είναι το πιο όμορφο ξύπνημα. Καλημέρα, YubiCam! Είστε έτοιμοι να γίνετε YouTube celebrities? YouTube celebrities λοιπόν, και περιμένουμε για αυτό το επεισόδιο, αφού τελειώσαμε και το νούμερο 5, να μας κάνετε subscribe στο YouTube. Τι άλλο? Like, comment και share και στη σελίδα στο Facebook. Στη σελίδα της YubiCam στο Facebook. Και μην ξεχνάμε να μπαίνουμε στη σελίδα της YubiCam στο Facebook από φορητές συσκευές. Επίσης. Από φορητές συσκευές, δηλαδή παίρνουμε. Okay. Παίρνουμε το smartphone μας. Παίρνουμε σελίδα YubiCam στο Facebook. Κάνουμε like, comment, share. Δεν σχολάζει να κάνω και ένα πράγμα. Και μπαίνουμε και στο yubi.gr για να δούμε τις δηλώσεις τηλεφώνων αδερφών και τι γίνεται με τον ΟΕΔ. Και έχετε την ευκαιρία να είστε κι εσείς σε ένα από τα επόμενα βιντεάκια. Γεια σας!